Είπα τόσα πολλά που λογικά θα σας ερέθησα, αν μη τι άλλο. Έχω μία πορεία την προηγούμενη φορά, γιατί εντάξει, είπαμε ότι να γίνουμε δυνατή εξαγωγικά και να πάμε στο τομέα της υποποίησης. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν έχει τη δυνατότητα οικονομικά του να στηρίξει ένα συσκευαστήριο. Για να πάει δηλαδή από τον πρωτογενή τομέα, να συλλέξει την παραγωγή, να θέλει να την υποποίησει. Και προφανώς θα έχει το πελατολόγιο. Γιατί να το κάνει μόνος το συσκευαστήριο? Ας μην το κάνει μόνος το κάνουμε ομαδικά εμείς οι τρεις. Αλλά και υπάρχει χρηματοδότηση, μπορεί να μην είναι επαρκής από τη δική μας τσέπη. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ρευστότητα στις τράπεζες για δάνεια υψηλών απαιτήσεων. Ένα συσκευαστήριο νομίζω και από τον επενδυτικό νόμο δωρεάν. Εντάξει, θα σπουδάσουμε ότι εγώ πιστεύω ότι θα είναι στο 1 εκατομμύριο, θα είναι όμως. Έτσι, 1 εκατομμύριο, εγώ προσωπικά δεν θα βρίσκω στον δρόμο. Θέλουμε σένα. Πώς θα βγάλουμε λεφτά, πώς θα ζήσουμε. Αν και θεωρητικά θα λέγει κανείς ότι ο επενδυτής χρειάζεται να έχει μόνο καλές ιδέες. Στην πράξη δεν λειτουργεί ακριβώς. Ο επενδυτής πρέπει να έχει και κάποιο κεφάλαιο. Ειδικά στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό θα μπορούσε να μην έχει καθόλου κεφάλαιο. Να έχει καλές ιδέες. Μια καλή ιδέα πάντοτε βρίσκει τη χρηματοδότηση από ένα τραπεζικό σύστημα ή από άλλους μηχανισμούς εκτός τραπεζικού συστήματος. Σας είπα για τα funds. Υπάρχουν επενδυτικά funds τα οποία η δουλειά τους είναι πάρα πολύ απλή. Μαζεύουν τα λεφτά από τους πλούσιους και τους λένε τι σου δίνει η τράπεζα, 2-3%. Έτσι. Ωραία. Σε χρυσό φοβάσαι να τα βάλεις γιατί ανεβοκατεβαίνει, το ίδιο και τα υπόλοιπα μέταλλα. Δώσ' τα σε μένα και εγώ σε εγγυώμαι 5%. Υπογράφω χαρτιά και μαζεύει ο άλλος και έχει, ξέρω εγώ, 500 εκατομμύρια. Και μετά ψάχνει εσένα με την ιδέα και σου λέει, σε ψάχνει, δεν το ψάχνεις εσύ, σε ψάχνει αυτός. Ψάχνει ανθρώπους με ιδέα και του λέει, έλα εδώ, σε χρηματοδοτήσω. Για να κάνεις κάτι που θα βγάλεις λεφτά για να βγάλω και εγώ λεφτά. Μπορεί να μπει μέτοχος, να σε αγοράσει, να κάνει διάφορα. Λοιπόν, εδώ τώρα εμείς είμαστε ο πρώιμος καπιταλισμός. Ο κακομήρικος του Νότου. Λοιπόν, συνεπώς δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα που υπάρχει περισσότερο στην Αμερική, λιγότερο στην Ευρώπη, θα έλεγα έτσι. Έρχεται το κράτος και σου λέει, κάνε μια επένδυση. Εντάξει, μην ανοίξεις άλλη μια καφετέρια στο Βόλο, please. Αλλά κάνε μια επένδυση παραγωγική και εγώ θα σου δώσω το 50%. Αυτό λέει αναπτυξιακός δήμος. Το κάνουν και τα προγράμματα του Κομιακά. Και τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Έτσι, το υπόλοιπο 50%, ρε φίλε, βρες λίγο εσύ, βρες και από την τράπεζα, κάπως, αν είναι καλή ιδέα, θα σου δώσει και η τράπεζα. Τώρα, ειδικά αυτή την περίοδο, δεν ξέρω να πω αν δίνουν. Το πιο πιθανό να μην δίνουν. Αλλά ο λόγος που δεν δίνουν δεν είναι ότι είναι κακές. Είναι ότι περιορίζονται από τα ταμιακά τους διαθέσιμα. Έτσι. Ναι. Άρα, γι' αυτό είναι κρίσιμο το ζήτημα που είπα πριν της ρευστότητας. Έτσι. Δηλαδή, αν αρχίσει ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης από την ΕΚ του τραπεζικού συστήματος, αυτές αυτομάτως θα πάρουν τα ομόλογα που έχουν φορτωμένα κάτω στις αποθήκες με τα ποντίκια του ελληνικού δημοσίου και θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα, τα δώσουν και θα πάρουν ρευστότητα, θα πάρουν χρήμα, ρευστό. Και με αυτό θα πούνε μετά, καλή ιδέα, έλα εδώ, πάρε. Έτσι. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο, εσύ εξαρτάσαι από τον κύριο Ντράγκη. Και από τον κύριο Σόιμπλε. Ναι. Γιατί λέμε ο αναπτυξιακός νόμος, έτσι, ήρθε εδώ τις προάλλες, πότε ήταν, πριν από 2-3 εβδομάδες, ήρθε ο Λόης Λαμπριανίδης, Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων και είπε τη σχεδίαση. Έτσι, ωραία, τη σχεδίαση. Τα λεφτά δεν τα έχει εξασφαλισμένα. Ναι. Ο μόνος ασφαλής πόρος αυτή τη στιγμή χρηματοδοτήσεων είναι το ΕΣΠΑ. Το μόνο που έχει εξασφαλισμένα λεφτά είναι το ΕΣΠΑ. Ο αναπτυξιακός νόμος δεν έχει εξασφαλισμένα λεφτά και έχει. Πόσα έχει, κανένα 4 δις υποχρεώσει, τώρα μου λέει ότι είναι, τα εκτιμήσαν γύρω στα 2,7, δεν ξέρω.
Ναι, πέταξαν κάποιες έξω που ενδεχομένως φύγαν και μόνες τους. 2,7 δις χρωστάει ο αναπτυξιακός νόμος, οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι, σε επενδύσεις που γίνανε και τους πλήρωσαν. Το κράτος δηλαδή ασυνεπέστατο. Δεν πλήρωσαν ανθρώπους. Αυτοί δανείστηκαν τις τράπεζες θεωρώντας ότι το κράτος θα τους τα δώσει και τώρα πνίγονται. Δεν το κράτος ήταν συνεπές. Λοιπόν, δεν ξέρεις με βεβαιότητα αν θα τα βρει αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό εξαρτάσαι και από τον κύριο Σόιμπλε. Γιατί αν ρυθμιστεί το χρέος, τότε θα δημιουργηθεί περισσότερος δημοσιονομικός χώρος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα φύγει από τα 6 δις που είναι τώρα και θα πάει στα 8, στα 9. Άρα η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων θα έχει περισσότερα λεφτά να χρηματοδοτεί τις επενδύσεις. Υποθέτοντας βέβαια ότι θα τα πάρουν αυτά τα επιπλέον χρήματα του δημοσιονομικού χώρου και θα τα δώσουν σε επενδύσεις και δεν θα τα δώσουν κάπου άλλο. Αυτά. Άλλος. Εσύ. Αυτό είναι ένα από τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Μήπως αντί να σταθούμε στη μαζική κατανάλωση, ίσως να ήταν πιο εύκολο να πούμε στη κατανάλωση των ειδών πολυτελείων, για παράδειγμα. Γιατί ξέρω ότι οι λάδια της Πελοποννήσου και πέρα πουλούνται έναντι πολλών ευρώ στα Χάρτς και σε άλλα πολυκαταστήματα. Αυτή είναι η λύση. Ναι, δηλαδή να δούμε σε άλλες αγορές, όχι μαζική. Αυτή είναι η λύση. Η Ελλάδα κανονικά έπρεπε να έχει δύο τύπους λαδιού. Έναν σε τενεκέδες που δίνουμε στους φίλους μας, στους συγγενείς μας, όταν το παίρνουν το λάδι από το λιοτρέβι, και όλα τα άλλα σε μπουκαλάκια των 50 ml, με 500 ή 250, έχω δει και πιο μικρά, που θα πουλέονται στα Harrods, στο gourmet section. Έτσι, γιατί, κοιτάξτε να δείτε, το λάδι το δικό μας έχει την εξής ιδιομορφία. Έχει χαμηλά οξέα, υψηλή ποιότητα, χαμηλά οξέα. Το ισπανικό λάδι και το ιταλικό λάδι έχουν υψηλά οξέα. Γιατί τα μαζεύουν με μηχανές, τη χτυπάνε την ελιά, την πληγώνουν και αν αυτό πάει στο λιοτρίβι μετά από δύο μέρες ή τρεις, λόγω της μαζικότητας, έτσι πρέπει να φύγουν 2.000 στρέμματα από ελιές, και μετά τα πάνε. Εκεί λοιπόν μαζεύει οξέα. Δεν έχει την ίδια ποιότητα με τη δικιά μας. Εμείς αυτό το πράγμα, ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που δεν είναι μόνο της φύσης, είναι του παραγωγικού μας συστήματος, του τρόπου που έχουμε οργανώσει εμείς τη συγκομιδή της ελιάς, που τη μαζεύουμε με το χέρι, που αυτό μετατρέπεται σε πλεονέκτημα. Δεν είναι μειονέκτημα. Δεν τη μαζεύουμε με το χέρι. Λοιπόν, και αυτό δεν το αξιοποιούμε. Έρχονται, τα μαζεύουν οι παραγωγοί, τα δίνουν στους έμπορους και οι έμποροι τα στέλνουν στην Ιταλία. Για 2 ευρώ. Για 2 ευρώ το λίτρο. Και αυτό δημιουργεί μια προστιθέμενη αξία στους Ιταλούς, η οποία είναι της τάξης του 5, άλλα 5 ευρώ το λίτρο. Μίνιμουμ. Παίρνουν και την επιδότηση. Λοιπόν, αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Να φύγουμε από το εύκολο. Να γίνουμε επιχειρηματίες ακόμα και στην τοποποίηση όλο αυτό το κομμάτι. Βεβαίως. Ο αγρότης πρέπει να γίνει επιχειρηματίας. Αυτό είναι και η αλλαγή προκρίνηση. Εντάξει, εγώ βασικά εμείς εδώ είμαστε πολλά άρισα. Εγώ γνωρίζω πάρα πολύ περισσότεροι. Είναι πάρα πολύ κακή στο γεγονός ότι υπάρχουν είναι λιγοπόλοι γενικότερη αγορά πρώτης ελίγης από έμπορες. Για τον λόγο του ότι ήταν οι περισσότερες ήταν με εξάμεινες επιταγές, οι οποίες δεν πληρωνόταν στο τέλος. Και έχουν γίνει τόσο κακή στο γεγονός ότι αν συγκεντρωθεί κάποιος και τους πει να κάνουν αυτό, πιστεύω ότι θα υπάρξει κέρδος μόνο για έναν. Είναι δηλαδή η ολόκληρη μεταλλαγή νοοτροπία από πίσω και δεν είναι τόσο εύκολο. Κοίταξε όμως. Κοίταξε. Υπάρχουν περιοχές που βγάζουν συγκεκριμένα προϊόντα. Όταν δεν είναι Κοίταξε, να σου πω, αυτό είναι λίγο και εθνολογικό χαρακτηριστικό. Υπάρχει μια ροπή προς την ατομικότητα που γέννησε σπουδαία πράγματα, εγώ θα έλεγα, σε αυτή τη χώρα και σε αυτό το λαό. Αυτό το δεν σηκώνουμε μίγα στο σπαθί μας και
είμαστε οι καλύτεροι σε όλα, είναι αυτό που, κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, γέννησε και τη δημοκρατία, όταν παντού αλλού υπήρχαν βασίλεια και αυτοκρατορίες. Η αίσθηση της ατομικότητας. Αυτό όμως γυρίζει μειονέκτημα όταν πρέπει να συνεργαστείς για να επιβιώσεις. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι αν δεν συνεργαστείς δεν θα επιβιώσεις. Τώρα, δεν σε υποχρεώνει κανείς να συνεργαστείς με όλους. Διάλεξε εσύ με ποιους θα συνεργαστείς. Βρες αυτούς που ταιριάζεις. Δεν μπορεί να τους υποπτεύεσαι όλους. Έτσι. Αυτά είναι νοοτροπίες που υπάρχουν σε παλιούς ανθρώπους, αλλά ξέρεις, όλα αλλάζουν. Γιατί αλλάζουμε και γενεαλογικά. Δηλαδή τώρα. Άμα πάμε από γενιά σε γενιά, τότε ξέρεις το επόμενο κύμα. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι αρνητικό, αλλά οι δυσκολίες της επιβίωσης ήταν πολύ μεγαλύτερες για ανθρώπους οι οποίοι ξέρεις κάθονται στο καβούκι τους, κακύποπτοι για όλους και για τα πάντα και μένουν σε αυτό το λίγο, το μικρό. Αυτοί μπορεί να επιβιώσουν, μπορεί να μην επιβιώσουν, πάντως να αναπτυχθούν θα δυσκολευτούν. Δεν λέω ότι δεν θα καταφέρουν ποτέ και με τίποτα. Κάποιος μπορεί να επιχειρήσει μόνος του και τελικά τα καταφέρει. Αλλά είναι πολύ καλύτερα ομάδες. Δεν σημαίνει ότι θα είναι ομάδα 100 ανθρώπων. Μπορεί να είναι ομάδα 5 ανθρώπων. Έτσι. 10. Μπορεί να είναι μια ομάδα φίλων που αντί να πηγαίνουν για κυνήγι ή για ψάρεμα μαζί να κάνουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν χρειάζεται να πηγαίνεις με αγνώστους. Πήγαινε με αυτούς που ξέρεις. Αυτούς που εμπιστεύεσαι. Τα φιλαράκια σου, τους κολλητούς σου από το δημοτικό, από το γυμνάσιο, από το στρατό. Ξέρω από κάπου. Δεν είναι έτσι επιλογή που την κάνουμε με κλήρωση, αριθμή του λότου. Αμέσως, όπως θέλετε. Αυτό που λέω στην άλλη φορά, είχατε ακόμα στην χώρα σχέση, δεν ξέρω αν δεν κάνω στις αγωγές, στις επιχειρήσεις, ακόμα στους αγρότες, επειδή δεν πήγαινε και έξω ο πατέρας, μετά μπαίνουν τα παιδιά και κάτι να θέλουν να κάνουν, να προχωρήσουν, για τα πίνουν. Δεν θα το κάνεις έτσι, δεν είναι σωστό. Πάντα υπάρχει μια τροπή, εγώ το κάνω, εγώ ξέρω πώς δουλεύει. Εγώ ξέρω. Να σου πω κάτι. Είμαι σχετικό με αυτό το πράγμα που έχει να κάνει με επιχείρηση και θέλει να κάνω κάτι παραπάνω και στο τέλος απλά θα δούμε. Η πεθερά μου στην κουζίνα διόρθωνε τη γυναίκα μου στα 90 της. Έτσι. 90 χρονών της έλεγε, πώς το κάνεις έτσι. Έτσι. Η γυναίκα μου δεν μπορούσε να μαγειρεύσει παρουσία της πεθεράς μου. Γιατί πάντοτε τη διόρθωνε, της έκανε παρατήρηση. Από αυτό δεν ξεφεύγεις. Αλλά υπάρχουν. Δηλαδή, όταν η νοοτροπία θα μείνει η ίδια αντί για 40 χρόνια που θα είναι τα ενεργητικά, τα εργάσιμα για 70, γιατί μετά ο άλλος θα μεταξύ όσο αυτό αποφασίζει πάλι. Κοίταξε, εγώ βλέπω δύο στάδια σε αυτή τη διαδικασία της μετάβασης. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της μαθητείας. Δηλαδή, ο γιος πρέπει να μάθει. Εκεί πρέπει να είναι υπάκουος. Δηλαδή, να ακούει. Να έχει την αίσθηση ότι δεν ξέρει. Ξέρεις, γιατί λειτουργεί ακριβώς και το ανάποδο. Δηλαδή, πάει ο πιτσιρικάς των 20 ετών ξερόλας, επειδή τα συζητάει με τους φίλους του, ας πούμε, στα μπαράκια, και λειτουργεί ανάποδα ακριβώς. Το πρώτο στάδιο, λοιπόν, είναι το στάδιο της μαθητείας. Πρέπει να πει ότι εδώ έχω το πατέρα μου, ο οποίος κάνει δουλειά 30 χρόνια, και εγώ θα πάω να ακούσω και να μάθω τι θέλει να μου πει. Τώρα, το δεύτερο στάδιο είναι αφού μάθει, πρέπει σιγά σιγά μετά να πείσει τον πατέρα του ότι έχει και άλλον τρόπο που είναι καλύτερος. Αυτό δεν γίνεται ούτε από τη μια μεριά, ούτε από την άλλη μεριά με παραγωνισμούς. Ιδίως για κάποιον που έκτισε κάτι. Έτσι. Σκέψου κάποιον τώρα έχει φτιάξει μια επιχείρηση, δεν ξέρω ποια είναι, και είναι 65 αυτός. Σήμερα, παιδιά, 65 δεν σημαίνει τίποτα. 65 πολλοί άνθρωποι αισθάνονται νέοι. Ότι έχουν μπροστά τους άπειρο χρόνο. Έτσι. Και ο γιος του είναι 35. Ο άλλος, ο καημένος τώρα 35, έχει δύο παιδιά, είναι άντρας πλέον, με οικογένεια, με ευθύνες. Και έχει τον άλλο πάνω από το κεφάλι του, ας πούμε, συνέχεια. Αυτό δεν μπορείς να το λύσεις με άλλον τρόπο πλην τις κουβέντες. Έτσι. Δηλαδή, εδώ πρέπει να εκπαιδευτούμε και δεν είμαστε καλοί στον ενδο-οικογενειακό διάλογο. Πρέπει να δει, πατέρα, πάμε για τσίπρο. Να σου μιλήσω. Έτσι, να σου πω τις δικές μου ιδέες και να μου πεις αν είναι σωστές. Μην το πετάς έξω από το παιχνίδι. Βάλ τον στο παιχνίδι σαν σύμβουλο. Πες του, έχω μερικές ιδέες. Να τις πω, να τις ακούσεις,
νομίζω θα πάμε καλύτερα έτσι. Ναι. Δηλαδή, βάλ το στο παιχνίδι, μην το άφηνεις. Τώρα, άμα σε πνίγει και συνέχεια, εντάξει, πας να κάνεις κάτι άλλο. Είναι υπαρκτό όμως. Εγώ το έχω δει αυτό το πρόβλημα. Είναι υπαρκτό. Που είναι στην ουσία η άρνηση μιας γενιάς να εγκαταλείψει. Έτσι, να πει, εγώ τέλειωσα. Έχω εδώ το παλικάρι, ας κάνει μόνος του ό,τι καταλαβαίνει. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις. Εγώ χαιρετάω. Πάω για καφέ. Είναι δύσκολο για τις δύο πλευρές, αλλά γι' αυτό νομίζω ότι είναι και τα ταπεραμέντα, ξέρεις, που όλοι είμαστε ξερόλες και τα ξέρουμε όλα και από την κούνια μας, είναι όλα αυτά. Θέλει κουβέντα. Τώρα, αν νομίζεις ότι δεν ξεπερνιέται, αγαπημένοι, φίλοι και ωραίοι, αλλά ξέρεις, πατέρα, θα πάω να κάνω κάτι άλλο. Έγινα 35 χρονών και δεν μπορώ να αποφασίσω ούτε για το τι χρώμα κάλτσες θα φορέσω. Πώς σου φαίνεται σαν αυτό, όταν ήσουν 35 χρονών, έτσι ήταν, με το δικό σου τον πατέρα. Μπορεί να σου πει χειρότερα, δεν ξέρω. Κάτι άλλο το συζητάμε, σχετικά με το πάντα. Πώς η Αμερική και κυρίως η Ιαπωνία, που είναι κέντρα παραγωγής καινοτομίας, είναι τόσο χαμηλά στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και η Ευρώπη, ας πούμε, είναι πρώτη. Ναι. Κοίταξε, η Ιαπωνία είναι η διάουσα περίπτωση. Πώς λέγονται τα καρτέλς που έχουν εκεί πέρα, έχουν ένα... Ζαϊβάτσου και κυρίως. Μπράβο. Λοιπόν, στη Ιαπωνέζικη οικονομία είναι πολύ δύσκολο να μπει ξένος. Γιατί η διασύνδεση, να μην πω διαπλοκή, μεταξύ του κράτους και των επιχειρήσεων είναι τέτοια που πραγματικά δεν μπορείς να πεις. Εκεί είναι, κάθε κλάδος έχει ένα, δύο, τρία μονοπούλια. Είναι conglomerates, μεγάλα. Ελέγχονται από φαμίλιες. Πολλοί λένε από τις μαφίες. Ναι. Ναι. Και το κράτος είναι μπλεγμένο μέχρι τα μπούνια. Οι κρατικές τράπεζες τους στηρίζουν, τους χρηματοδοτούν, τους κάνουν, τους δείχνουν. Οπότε το περιβάλλον είναι απολύτως εχθρικό για να μπει οποιαδήποτε ξένη επιχείρηση μέσα. Δηλαδή, πας να φας τα μούτρα σου. Θα μπεις μόνο σε συνεργασία μαζί τους. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η IBM μπορεί να συμφωνήσει με τη Sony ή με την Toyota. Ναι. Πρέπει να τα συμφωνήσεις με το κράτος, δηλαδή με τον Υπουργό Οικονομικών. Με τα συνδικάτα. Τα συνδικάτα, ναι. Εκεί είναι άλλο μοντέλο, έτσι. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να του πει, οι εργαζόμενοι, ας πούμε, εκεί πέρα, κλαίνε, ας πούμε, αν ο διευθυντής τους πει ότι σήμερα δεν δούλεψες καλά, ας πούμε. Θα βάλει μαύρο περιβραχιόνιο και θα κλαίει, ας πούμε, ή θα θρηνεί επί μια εβδομάδα, αν ο τζίρος της επιχείρησης ή τα κέρδη πέσουν 30%. Όχι, και όταν θέλει να ενισχύει την επιχείρηση, δουλεύει περισσότερο για να αυξηθεί η φορολογία της επιχείρησης από τα κέρδη που θα κάνει εξαιτίας της δουλειάς. Είναι άλλες κουλτούρες τώρα. Το δυτικό μοντέλο δεν μπορεί να προσαρμοστεί στο Ιαπωνέζικο. Είναι πολύ διαφορετικά. Άρα δεν πάνε εκεί οι επενδύσεις. Οι Αμερικάνοι είναι κυρίως εξαγωγής επενδύσεων. Υπάρχουν επενδύσεις, δεν ξέρω τώρα πόσο χαμηλά ήταν στο διάγραμμα. Δεν ήταν ναι. Στις θέσεις γι' αυτό. Ναι. 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 Κοίταξε, η Αμερική, για να καταλάβεις ένα πράγμα, η Αμερική έχει ένα τεράστιο, ασύλληπτο κόστος εργασίας. Έτσι, δηλαδή, για να πας εκεί, πρέπει να είσαι σε κλάδο τόσο high-tech, που η Ευρώπη δεν έχει τόσο high-tech sectors όσο έχει η Αμερική. Δηλαδή το κόστος εργασίας εκεί είναι ασύλληπτο, δεν μπορώ, ξέρω, 50 ευρώ την ώρα. Άρα είναι πολύ δύσκολο να μπει στον ανταγωνισμό με αυτούς. Αυτοί που έχουν μείνει εκεί πέρα είναι όλοι μεγαθύρια. Αυτή είναι η δυσκολία βασικά. Έτσι. Ένα σχόλιο για τις χώρες BRICS, που στο γράφημα είχατε πολύ ψηλά από τις... Κάτσε να τις βρούμε. Αυτό ή το άλλο. Όχι. Λοιπόν, αυτές είναι ξένες επενδύσεις, έτσι. Βλέπετε ότι οι BRICS δεν τα πάνε και πολύ καλά.
Τώρα, BRICS, ξέρετε τι είναι. Είναι Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και South Africa. Αυτές είναι. Λοιπόν, παρότι υποτίθεται ότι είναι τα εργαστήρια του παγκόσμιου καπιταλισμού, βλέπετε ότι οι επενδύσεις είναι, συγγνώμη, κατά κύριο λόγο, οι ξένες επενδύσεις δηλαδή, οι κινήσεις επενδύσεων από τη μία χώρα στην άλλη, είναι υπόθεση του δυτικού κόσμου. Γιατί η θεσμική ασφάλεια, το βασικότερο, δηλαδή δεν είναι το κόστος εργασίας το πρώτο που μετράει. Η θεσμική ασφάλεια, κράτος δικαίου, όλα αυτά που λέγαμε πριν. Πόσο έκθετος είσαι απέναντι σε ένα κράτος το οποίο δεν γνωρίζεις και το οποίο μπορεί να σε διαλύσει. Εδώ όμως, εδώ που είναι η συγκρότηση παγίου κεφαλαίου, βλέπεις πετάνε. Δηλαδή αυτές οι χώρες, επειδή βγαίνουν στην ουσία από φτώχεια, έχουν τρομερά ποσοστά αποταμίευσης. Έτσι, είναι κόσμος μαθημένος να ζει σχετικά φτωχά, και καθώς αυξάνεται το εισόδημά τους, που αυξάνεται με ραγδαίους ρυθμούς. Εδώ μέσα είναι η Κίνα που έχει, δεν θυμάμαι πια πόσα χρόνια έχει, που πάει με 7, 8, 9%. Μπορεί και δεκαετίες έτσι. Παραπάνω. Ναι. Λοιπόν, αυτή η αύξηση του εισοδήματος όμως, εκεί δεν μετατρέπεται, για παράδειγμα, ξέρεις, θα αφήσω το ρύζι και θα αφήσω να τρώω κρουασάν. Πάλι ρύζι τρώει. Α, μπορεί να φάει λίγο παραπάνω. Αποταμιεύει όμως και επενδύει. Το σύστημα λοιπόν επενδύει. Και γι' αυτό βλέπεις όλη αυτή τη ραγδαία ανάπτυξη. Η αποταμίευση είναι και κουλτούρα σε κάποιο βαθμό. Υπάρχουν λαοί για τους οποίους η λιτότητα, η ατομική λιτότητα είναι τρόπος ζωής. Έτσι. Έχω συμπιώσει αρκετά. Θα προσπαθήσω να είμαι... Εσύ κάνεις βλέπω. Πολύ δωρικός. Λοιπόν, όλη η συζήτηση, επενδύσεις, ανάπτυξη κλπ. Έχει σχέση με το τελικά πού ήμασταν στην κρίση, πού θέλουμε, πού βρισκόμαστε σήμερα και πού θέλουμε να πάμε και να κάνουμε τίποτα για να πάμε προς τα εκεί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να μιλήσουμε για αυτό, είπε πριν ο κ. Πετράκος, το 2017 μπορεί να κάνουμε 2,2% ανάπτυξη. Δεν θα κάνουμε 2,2% ανάπτυξη, θα αυξηθεί 2,2% το ΑΕΠ. Η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει κατά ανάγκη ανάπτυξη, μπορεί να σημαίνει πολύ απλά μεγέθυνση. Το ΑΕΠ τι είναι? Το ΑΕΠ είναι τέσσερα μεγέθη. Είναι η κατανάλωση, είναι οι επενδύσεις, είναι οι δημόσιες δαπάνες, είναι και οι καθαρές εξαγωγές. Η Ελλάδα έφτασε στην κρίση έχοντας υψηλή κατανάλωση, 90%, και επίσης υψηλές δημόσιες δαπάνες. Χαμηλές επενδύσεις και αρνητικές εξαγωγές. Γιατί καθαρές εξαγωγές σημαίνει το αποτέλεσμα της αφαίρεσης από το σύνολο των εξαγωγών της εισαγωγής σου, και αυτό είναι θετικό. Άρα η Ελλάδα διαχρονικά εκεί πέρα στις εξαγωγές έχει συνεχώς έλλειμμα. Έλλειμμα στο λεγόμενο εξωτερικό οικονομικό. Αν λοιπόν σήμερα πάμε στο 2,2, δεν θα το έχουμε κάνει επειδή κάτι άλλαξε, αλλά επειδή σταθεροποιήθηκε ένα κομμάτι που μπορεί να λέγεται κατανάλωση ή μπορεί κάποιες δαπάνες του δημοσίου, κυρίως καταναλωτικές. Όμως μέσα στην κρίση υπάρχει μια συνεχή συζήτηση, η οποία καίει τελικά το περιεχόμενο, που λέει να αναζητήσουμε το νέο παραγωγικό μοντέλο. Αυτό στην Ελλάδα εν ολίγης λέγεται τρίχες. Ήρθε ο κύριος Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων να μας πει για τον νέο αναπτυξιακό νόμο και μας αράδιασε τις κλασικές ουσιαστικά επιλογές που μπορεί να έχει η ελληνική οικονομία. Επιλογές όμως πολιτικής που να έλεγε θέλω να προκρίνω αυτούς τους χώρους δεν υπάρχουν. Θα μου πει κανένας, ο αναπτυξιακός νόμος δεν μπορεί να κάνει αυτές τις επιλογές γιατί απαγορεύεται. Σωστό. Θα μπορούσε όμως η ελληνική, το ελληνικό κράτος να δημιουργήσει μια αναπτυξιακή τράπεζα, όχι τώρα που βρίσκεται στα κάτω της, αλλά μέσα στην κρίση που θα μπορούσε να κάνει και κλαδικές πολιτικές, και αυτό δεν απαγορευόταν τότε γιατί θα ήταν εθνικό ταμείο. Έτσι. Λοιπόν, άρα κουβεντιάζουμε για το παραγωγικό μοντέλο καίγοντας επί της ουσίας το περιεχόμενο. Ήρθε μια ιδιωτική επιχείρηση, προσέξτε αυτό, έχει πολύ μεγάλη σημασία, η οποία έκανε το κέφι της κάνοντας μια μελέτη και εντοπίζοντας κλάδους
στην ελληνική οικονομία που μπορεί να σηκώσουν φιλοδοξίες. Αυτό θα έπρεπε να είναι πρωτοβουλία μιας ιδιωτικής επιχείρησης. Τέλος. Δεν είναι πρωτοβουλία, ανάθεση του Κωνσταντίνου είναι αυτό. Ήταν ανάθεση η οποία συνεχίζει, δεν υπάρχει ανάθεση σήμερα. Όχι, σήμερα συνεχίζει δεν υπάρχει. Και επικυρωποιείται επειδή αυτοί οι άνθρωποι το έχουν σαν το παιδί τους. Ναι. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι το κράτος δεν το επικυρωποιήσει. Αυτό λέμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, για να ξεφεύγουμε από τα πολλά, γιατί υπάρχουν ένα κάρο, χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, ιστορίες κλπ. Οι πόροι οι οποίοι πηγαίνουν σε μια οικονομία είναι από δύο πηγές και στο τέλος από μία. Από τη μόχλευση του κεφαλαίου. Εντάξει. Και το κεφάλαιο το οποίο παράγεται. Αν δεν παράγεις κεφάλαιο, δανείζεσαι κεφάλαιο. Το οποίο δανεισμένο κεφάλαιο, για να το ξεπληρώσεις, πρέπει να παράγεις κεφάλαιο. Άρα, επί της ουσίας, οι οικονομίες οι οποίες παράγουν κεφάλαιο έχουν την προοπτική να αναπτύσσονται. Οι οικονομίες που δανείζονται κεφάλαιο, χωρίς να παράγουν κεφάλαιο, έχουν την προοπτική να είναι εδώ πέρα που είναι σήμερα η Ελλάδα, στα πρόφυλα της χρεοκοπίας. Βέβαια, η Ελλάδα, η οποία έχει μια μικρή ιστορία σαν χώρα, έχει πόλικες χρεοκοπίες και μάλιστα εγώ τουλάχιστον έζησα τα απότοκα μιας και η μεγαλύτερη εδώ στην Ελλάδα, δεν θέλω να δείξω το δάχτυλό μου, όπου μετά την διάσημη μάχη της Μελούνας, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, 1897, η Ελλάδα άρχισε να πληρώνει δάνεια και άρχισε να πληρώνει πέναλτις μέχρι τη δεκαετία του 70. Το φόρο το σπίτι. Ήταν το μονοπόλιο. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, με στέλναν οι γονείς μου να πάρω πετρέλαιο ή νότια παρκεσπέρτα από το μονοπόλιο. Εσύ σήμερα το παίρνετε από το σούπερ μάρκετ. Απαγορευόταν τότε να υπάρχει σούπερ μάρκετ. Στο σούπερ μάρκετ αυτό ή εμπάσχεται στο μπακάλικο, διότι εκεί ελέγχονταν και αυτά που πλήρωνες για να τα αγοράσεις αυτά, τα έπαιρνε ο διεθνής οικονομικός έλεγχος. Έτσι. 1897-1970 κάτι. Ναι, αυτό όμως τι δείχνει. Δείχνει ότι το δάνειο ήταν για πόσα, για 80 χρόνια. Ακριβώς. Εμάς γιατί μας τα δίνουν για 5. Ήταν άλλες εποχές, τότε ήταν τα δεδομένα. Λοιπόν, τώρα. Φτάζω στο μονοπόλιο των σπίρτων, κράτησε μέχρι τέλη δεκαετία του 70. Τότε όλοι κυκλοφορούσαμε με το ίδιο κουτάκι σπίρτων. Γιατί δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Στα περίπτερα υπήρχε μόνο ένα, του μονοπωλίου. Και από αυτό εισέπρατε όλα τα έσοδα η διεθνής εποπτεία. Ακόμα τα δάνεια του Τρικούπη, έτσι. Λοιπόν, προσέξτε, μιλάμε πολλές φορές για νέο παραγωγικό μοντέλο. Και το μυαλό όλων μας πηγαίνει σε όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να αναπτυχθεί η οικονομία. Είπε πριν ο κ. Πετράκος το εξής. Θεσμική ασφάλεια. Λοιπόν, το νέο παραγωγικό μοντέλο, σας το λέει ένας φιλελεύθερος, ότι είναι υπόθεση κράτους. Σήμερα οι παγκοσμιοποιημένες οικονομίες έχουν ανάγκη από έναν βασικό σύμμαχο. Και ο βασικός σύμμαχος είναι το κράτος. Όχι το κράτος το οποίο φορολογεί, το κράτος το οποίο κλέβει, το κράτος το οποίο χαρατσώνει. Όχι αυτό. Μιλάμε για ένα σύγχρονο κράτος, το οποίο έχει στο μυαλό του, όταν επιλέγει πολιτικές, νομοθετεί και ορίζει διαδρομές, σκέφτεται στο βάθος εθνική ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, ορίζει εκείνες τις πολιτικές, οι οποίες θα μπορέσουν να δυναμώσουν την οικονομία και την κοινωνία, συνεχώς να παράγει ευημερία. Από μόνος τους οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ αδύναμες να παράγουν οικονομία. Την οικονομία σήμερα, το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, πρέπει να το αναλάβει, να το παράγει ένα σύστημα συνοχής. Και τη συνοχή που μπορεί να έχει μια κρατική οντότητα δεν μπορεί να την έχει κανένας. Τώρα, αναφερθήκαμε επίσης για τη θεσμική ασφάλεια και ήταν το τελευταίο και μάλιστα καλά κάνει εδώ πέρα και κρατάει ο κ. Πετράκος τη διαφάνεια αυτή. Προσέξτε, μιλάμε για θεσμική ασφάλεια. Πριν από μερικά χρόνια εμφανίστηκε στην Ελλάδα ένας φιλέλληνας, προσέξτε, Καταριανός, εμμύρης του Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους επενδυτές του κόσμου, ο 7ος στη σειρά των πλουσίων του Forbes. Το Forbes είναι ένα περιοδικό που κάθε χρόνο βγάζει τους 500 πλουσιότερους του κόσμου. Αυτός είναι ο 7ος. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος επέλεξε να επενδύσει στη Ζάκυνθο, να αγοράσει μερικά νησιά, οξιά λέγονται τα νησιά, να κάνει ένα σύγχρονο συγκρότημα Art Island. Ιδιωτικά νησιά. Ιδιωτικά. Λοιπόν,
Και επίσης αγόρασε και το Μιραμάρι στην Κέρκυρα, ένα επίσης μεγάλο ξενοδοχείο. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε να κάνει στην Ελλάδα επενδύσεις 2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από τα 10 που μας λείπουν κάθε χρόνο. Ένας. Εντάξει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος αγόρασε 15.000 στρέμματα στη Ζάκυνθο για να αναπτύξει ένα υπερπολιτελές συγκρότημα με ό,τι φαίνεται μέσα. Σήμερα έχει απέναντί του την εκκλησία, την εφορία, την αρχαιολογία, τον ΕΟΤ, τον ΟΑΕΔ και τον Κοντονή. Φαντάζομαι τον ξέρετε τον Κοντονή, έτσι. Είναι ο νυν υπουργός δικαιοσύνης. Την καρέτα καρέτα. Λοιπόν, δεν είναι για την καρέτα καρέτα. Είναι ότι, προσέξτε, αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν εδώ, δημιουργήσανε εταιρεία, η οποία εταιρεία άρχισε να αγοράζει κτήματα για να δημιουργήσει αυτό το άθροισμα επιφάνειας. Και ξαφνικά, αφού είχε αγοράσει τους τίτλους ιδιοκτησίας, εμφανίστηκε ένα μοναστήρι εκεί πέρα δίπλα και είπε: Θέλω 3.000 στρέμματα γιατί μου ανήκουν, επειδή ένας παπάς ήταν εκεί δεξιά-αριστερά, ξέρω εγώ κλπ. Αμέσως μετά. Και αυτό ήταν το ένασμα για να σηκωθούν όλοι πάνω και να του πούν: Φίλε, στο. Το δεύτερο είναι ότι τα νησιά αυτά που έκανε, που αγόρασε, το εκτιμήσαν η εφορία της Πάτρας, η δόη της Πάτρας, ότι κοστίζει ο φόρος μεταβίβασης 550.000. Και πήγε και τις πλήρωσε. Και 2 χρόνια μετά του είπαν, δεν είναι 550.000, είναι 9,5 εκατομμύρια. Έτσι. Εντάξει. Προσέξτε τώρα να δείτε τι σημαίνει αυτό. Αυτός ο τύπος κάθε χρόνο, ας πούμε το 2015, επένδυσε 30 δισεκατομμύρια οι επενδύσεις του. Δεν είναι κανένας τυχαίος επενδυτής. Έχει το μεγαλύτερο πακέτο για τις κυρίες, το λέω, της Louis Vuitton. Έχει το μεγαλύτερο πακέτο, έχω σημειώσει, του Ιάλας Τίφανης, Βαλεντίνο. Είναι ο ιδιοκτήτης των Harrods. Έχει αγοράσει το Ολυμπιακό χωριό της Βρετανίας. Έχει το μεγαλύτερο κομμάτι της εταιρείας, διαχειρίστηκας εταιρείας του χρηματιστήριου του Λονδίνου. Είναι μεγαλομέτωχος της Volkswagen. Δεν μας κάνει. Είναι ιδιοκτήτης του Τέλ, είναι ιδιοκτήτης του Αντζαζίρα, είναι τέτοια πράγματα. Αυτός λοιπόν ο τύπος, προσέξτε, αυτός ο τύπος δεν είναι ιδιώτης. Αυτός ο τύπος είναι ο εμίρης του Κατάρ. Ο εμίρης του Κατάρ είναι ο πρωθυπουργός του Κατάρ. Και δεν είχε ένα κρατητικό σύμβολο να πει τι παίζει εδώ πέρα. Στοπ. Είναι σοβαρή κουβέντα. Ακούστε λίγο τη συνέχεια. Προσέξτε, ο εμίρης του Κατάρ δεν κάνει επενδύσεις για την πάρτη του. Αυτός κάνει επενδύσεις για το Κατάρ. Είναι έξυπνοι άνθρωποι και ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει το πετρέλαιο. Και υπάρχει λόγος τα χρήματα που βγάζουν σήμερα το πετρέλαιο, αντί να τα τρώνε φτιάχνοντας δημόσιες υπηρεσίες και γενική γραμματεία για τους Ρωμάκες και δεν συμμαζεύεται, που θα έχουμε τώρα, κάνουν επενδύσεις ώστε να είναι βιώσιμα τα χρήματα που έχουν. Έτσι λοιπόν αυτή εδώ πέρα είναι περιουσία του Κατάρ. Σήμερα λοιπόν από αυτές τις πολιτικές, από την ανασφάλεια που υπάρχει στο ελληνικό περιβάλλον, διαταράσσονται οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδος και του Κατάρ. Τις επόμενες μέρες το Κατάρ ετοιμάζεται να μην δώσει, να μην ανανεώσει τις ευκαιρίες που μέχρι σήμερα είχαν 180 εταιρείες που δουλεύαν στο Κατάρ. Έτσι, κυρίως κατασκευαστικές. Εδώ η χώρα δεν θέλει επενδύσεις. Κάνουμε χαβαλέ. Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, όταν ερχόταν ένας τέτοιος μεγάλο επενδυτής, ο πρώτος που του κάνει μπιντέ είναι ο πρωθυπουργός. Έτσι κάνουν οι σοβαροί πρωθυπουργοί. Τα σοβαρά πολιτικά συστήματα για να προσελκύσουν επενδυτές παρέχουν γη και είδωρ. Κακά τα ψέματα, και ας αφήσουμε τα υπόλοιπα, τα περιφάνειας και τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο τύπος θα μπορούσε να είναι ο προάγγελος και άλλων επενδύσεων, αν ήταν ευχαριστημένος. Όμως αυτός παίρνει και τα 2 δισεκατομμύρια, ήδη η Τουρκία του άνοιξε την πόρτα και είδε εδώ πέρα πάνω οι τύποι, πώς το λένε, Split κλπ. Τον έχουν προσκαλέσει να πάει να επενδύσει εκεί. Τώρα, υπάρχει αυτή η μεγάλη κουβέντα, να μας ελαφρύνουν το χρέος για να τα κάνουμε καλύτερα. Αυτή είναι η άποψη που συνήθως ακούγεται. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είμαι ρετικός, αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα μέσα στην κρίση δεν είχε πρόβλημα να ελαφρύνει το χρέος της. Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν πληρώνει χρέος. Δεν έχει πληρώσει κεφάλαιο χρέος.
Η Ελλάδα σήμερα πληρώνει τόκους. Και μάλιστα πληρώνει τόκους ενός εξαιρετικά χαμηλού επιτοκίου. Δεν κυκλοφορεί τέτοιο στην πιάτσα. Αυτοί που μας δανείσαν εμάς χρήματα έχουν δανειστεί τα χρήματα με ακριβότερο επιτόκιο που πληρώνουμε εμείς. Εντάξει. Είναι άρα, 5,2% ήταν το πρώτο δάνειο που μας δώσαν. Μισό λεπτό, η Γερμανία δεν δανείζεται με 1%. Μιλάμε για το μέσο όρο. Εγώ έτσι η Γερμανία είναι ο μεγαλομέτωπος του χρέους. Η Γερμανία δανείζεται με 5%. Με 1%. Η Ιταλία τουλάχιστον με 4%. Η Πορτογαλία και η Ισπανία. 25 ήταν ο όρος της Ιταλίας, 130 της Ισπανίας και 300 ή 280 της Πορτογαλίας. Μάλιστα. Και πόσο δανείζονται αυτοί? Αυτό λέω. Μάλιστα, τόσο δανείζονται. Με αυτό που σου λέει. Η Ελλάδα πόσο πληρώνει? Όχι 5, το 1,5%. Έτσι πρέπει. Πόσο? Χαριστικά, 1,5% χαριστικά λόγω μνημονίου. Από το δεύτερο. Αυτό λέω, δεν είπα ότι για άλλο λόγο. Δηλαδή για να σε προστατέψουν να μην πληρώνει πολλά επιτόκια αντιόντα στι αγορέ, σου δίνουν αυτό το επιτόκιο, πα και μπορεί να τα καταφέρει. Τα χρήματα που πάνε αυτά που παίρνουν. Πώ? Τα χρήματα που παίρνουν, πού πάνε. Τα χρήματα πάνε. Αυτά που δανειζόμαστε με 1,5% που πηγαίνουν. Αυτά που δανειζόμαστε με 1,5% το προηγούμενο χρέο. Το προηγούμενο χρέο. Να αποπληρωθεί το προηγούμενο χρέο. Όχι, στο στο. Ναι, ναι. Το έχω μελετήσει το θέμα γι' αυτό. Επιτρέψτε μου. Εκεί πάντα. Μην το ψάχνετε. Ένα μέρος των χρημάτων τα οποία παίρνει η Ελλάδα είναι για να αποπληρώσει δάνεια, τρέχοντα δάνεια που δεν μπορεί να τα διαπραγματευτεί. Έτσι, είναι εκτός ρήτρας μνημονίου, είναι διευκολύνσεις. Εντάξει. Και ένα άλλο μέρος πηγαίνει για τη διευκόλυνση της λειτουργίας των χρεών που έχει δημιουργήσει η χώρα μέσα στη χώρα. Δηλαδή, δεν έχει πλέον, η χώρα έχει φτάσει σε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς πλέον. Δεν παράγεται νέο χρέος. Η χώρα με συγχωρείτε πάρα πολύ, υπάρχει υπόλοιπο χρέος το οποίο στερείται η αγορά και εκεί πέρα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Το χρέος πόσο είναι αυτή τη στιγμή? Στην αγορά? Όχι, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. 300 τόσα. Όσο ήταν και το 2010. Για μένα που σου πένα διάφορο. Τώρα διάφορο. Γιατί έχουμε δανειστεί 300-400 δισεκατομμύρια και αυτή τη στιγμή το χρέος παραμένει τόσο. Το ίδιο. Δεν κάναμε τίποτα. Και πληρώνουμε συνέχεια. 6 χρόνια δεν έγινε και κάτι ουσιαστικό. Μα δεν είναι έτσι κάτι ότι κάναμε τόσο. Απλώς διαχειριστές των χρημάτων που μας δώσανε ήταν να τα δίνουμε. Και προσθέσαμε και κάποια στιγμή να δίνουμε. Και προσθέσαμε τους στόχους το 1,5% του επιτοκίου. Άρα δεν κερδίσαμε τίποτα ουσιαστικό. Όχι, όχι, δεν αυτό. Δεν μπορείς να κερδίσεις. Κατά φυσικά δεν μπορεί να κερδίσεις. Μα δεν κερδίσαμε με το ότι πήραμε με 1,5% του επιτόκιου. Δεν κερδίσαμε και τίποτα. Αυτό θέλω να πω. Από μόνο σου δεν θα κερδίσεις έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, αν σήμερα πας και δανειστείς ένα χαμηλότοκο δάνειο με 1,5% και δεν το κάνεις τίποτα το δάνειο αυτό, δεν πρόκειται να κερδίσεις τίποτα. Λογικό δεν είναι. Το ερώτημα είναι πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Αυτά τα 300-400 δις που πήραμε, πού πήγαν είναι το ερώτημα. Επαναλαμβάνω, ξεχρεώσαμε το ιδιωτικό χρέος και το μεταφέραμε σε κρατικό χρέος άλλων χωρών. Το ίδιο μέγεθος. Εμείς τι κερδίσαμε. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι τελείως διαφορετικά. Εμείς τι κερδίσαμε από αυτό. Εμείς κερδίσαμε ότι δεν πτωχεύσαμε. Ναι, το μόνο. Το μόνο. Δεν ξέρω, επιλογές είναι αυτές. Θα μπορούσαμε να πτωχεύσουμε. Έτσι κι αλλιώς η χώρα έχει 7-8 φορές. Έχει εμπειρία. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε ότι σε 5 λεπτά να κλείσουμε. Να τελειώσουμε μόνο. Πριν τα 5 λεπτά. Δύο πράγματα. Επειδή η κουβέντα γίνεται πάλι για το μέγεθος των επιχειρήσεων κλπ. Το μέγεθος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα δεν είναι οικονομικό. Το μέγεθος των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι πολιτικό. Όταν ακούσω όλοι και λένε για την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, εκεί έχει χαθεί το παιχνίδι. Στην Ελλάδα η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση είναι ό,τι καλύτερο για το πολιτικό σύστημα. Είναι ένας εξαιρετικός πελάτης, τον παίζει όπως γουστάρει, δεν έχει καμία απέτηση. Γιατί το μεγάλο μέγεθος έχει απαιτήσει. Ο Καταριανός, επειδή είναι μεγάλο μέγεθος, είπε: «Αϊ, παρατάτε που θα σας δώσω τα λεφτά μου». Αυτός που πουλάει καφέ Ιταλίας και ζάχαρη Σερβίας και λέγεται καφετέρια, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Θα περάσει κάποια στιγμή το ΣΔΟΕ, θα βάλει τον πολιτικό του, θα του σβήσει την κλίση, θα κάνει μια ρύθμιση, θα ζητήσει λογαριασμό 100 δόσο και πάλι λέγοντας. Αυτό είναι τα μεγέθη. Πώς παίζουν τα μεγέθη. Στην Ελλάδα το μέγεθος, το μικρό και πολύ μικρό, είναι πολιτικό μέγεθος, δεν είναι οικονομικό μέγεθος. Και η Ελλάδα πραγματικά, το λέω έτσι, παρά το γεγονός ότι έχω ζήσει μέσα σε αυτό το χώρο που την επιχειρήσουμε, η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη από τέτοιες και τόσες επιχειρήσεις.
έχει ανάγκη από ανθρώπους οι οποίοι θα δουλεύουν με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Μας λείπει ένα κομμάτι τέτοιο και εκεί πέρα το έχουμε κάνει αυτοαπασχόληση. Έχουμε υψηλή αυτοαπασχόληση σε αυτά τα επιχειρηματικά μεγέθη, τα οποία είναι η καρδιά της φοροδιαφυγής. Και από την άλλη μεριά, μας λείπουν επιχειρήσεις οι οποίες να μπορούν να κάνουν καινοτομία και εξαγωγές. Έτσι. Η κουβέντα λοιπόν στο πολιτικό σύστημα για το τι θα κάνουμε με το επόμενο παραγωγικό μοντέλο δεν υπάρχει. Και ένα τελευταίο το οποίο πάντα δεν καταλείπεται στην κουβέντα. Όχι εδώ, αλλά γενικώς. Υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο στη συζήτηση για την ανάπτυξη που λέγεται κρατικές προμήθειες. Σας το βάζω έτσι σαν προβληματισμό. Το κράτος κάθε χρόνο προμηθεύεται τουλάχιστον 15% από τα λεφτά του, προμηθεύεται προϊόντα και υπηρεσίες. Αναζητήστε να δείτε πόσα από αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τα προμηθεύεται από ελληνικές παραγωγικές επιχειρήσεις. Αναζητήστε, ας πούμε, για παράδειγμα, τα κοτόπουλα ο στρατός από πού τα παίρνει. Από πού τα παίρνει. Από εκτός Ελλάδος με περιοχές. Κατεψυγμένα, ναι. Πώς. Κατεψυγμένα. Αναζητείτε, αναζητήστε να δείτε. Ναι, αλλά αυτό είναι ευρωπαϊκή κανονισμή. Δεν μπορεί να πεις ότι θα πάρεις τα κοτόπουλα ελληνική. Θα σου απαντήσω. Αναζητήστε να βρείτε, έστω και σε ένα ελληνικό πυροβόλο, μια βίδα που να είναι ελληνικής κατασκευής. Ή ψάξτε για να διαπιστώσετε ότι όλα τα F-16 πετάνε με τουρκικά ανταλλακτικά. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις που μπορούν να τα παράγουν αυτά. Ασφαλώς και υπάρχουν. Γιατί δεν μπορούν τελικά να συμμετέχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα τεράστιο κουβάρι εκεί πέρα που λέει οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν τόσο μεγάλο κεφάλαιο κίνησης για να παίξουν στο παιχνίδι του Δούνε και του Λαβή. Έτσι λοιπόν βγήκε πάλι μια ρετζέτα που λέγεται οι κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις πιέζουν τις κυβερνήσεις. Κρατικοδιαιτέστερες επιχειρήσεις από τις κατασκευαστικές οι οποίες έχουν πήξει τον τόπο από τσιμέντο και χάλιβα δεν υπάρχουν και αυτές δεν είναι κανένας. Είναι αυτές που έχουν μασίσει όλα τα κοινωνικά πλαίσια στήριξης. Εν κατακλείδη. Ο τόπος θα σωθεί κατά την άποψή μου γιατί έχω αρχίσει και απελπίζομαι. Πες το τώρα, τώρα θα το πει. Λοιπόν. Από ποιον. Όχι. Ας βρει το πολιτικό σύστημα την τόλμη να αναζητήσει υπηρεσίες απ' έξω για να το ξαναστήσουν. Να αναζητήσει τι. Εμείς από outsourcing, καλές πρακτικές. Εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε. Είναι τραγικό αυτό. Έτσι. Είναι τραγικό. Δηλαδή προχθές είχαμε εδώ πέρα τον Γενικό Γραμματέα ΕΣΠΑ επενδύσεων και έλεγε το εξής. Αυτός λέει που θα μας φέρει μια μεγάλη επένδυση θα ξεφύγει από τη γραφειοκρατία. Τρελαίνεσαι δηλαδή όλες που είναι με μικρότερη επένδυση γιατί να υποστεί τη γραφειοκρατία. Από κάπου είμαι ξεκινήσει. Είναι τρελό δηλαδή. Τρελό είναι, όλα τρελό. Ή τουλάχιστον θα έλεγε διαβάθμιση, κάθε χρόνο πέφτουμε, ξέρω εγώ, 10 εκατομμύρια αδερφέ, 100 εκατομμύρια κάπου. Λοιπόν, να βάζουμε κι άλλους μέσα στην γραφειοκρατία. Το ξέρεις ότι όλοι οι νόμοι που είχαν γίνει για το fast track έπεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Φυσικά. Εντάξει, αλλά αυτό σημαίνει ότι τελικά και η βαθμή ελευθερίας που έχει ο πολιτικός ή η πολιτική είναι περιορισμένη από ένα ευρύτερο συνταγματικό πλαίσιο. Το αλλάζει. Το συνταγματικό πλαίσιο. Όταν γίνουν συνταγματικές. Μα δεν ασχολούνται με τέτοια πράγματα στο συνταγματικό πλαίσιο. Τις χάσανε, τις χάσανε. Λοιπόν, ωραία. Ακούσαμε και την αιρετική άποψη του κ. Παπαδούλη που λέει δεν χρειάζεται να ρυθμίσουμε το χρέος. Εντάξει, το συζητήσουμε. Υπάρχει μια τελευταία ερώτηση. Για να το κλείσουμε. Το κλείνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.